πάμε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας σε συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους αγρότες, φοιτητές, συνταξιούχους και ανέργους, διοργανώνει εκδηλώσεις έξω από τις εφορίες, καλώντας τον κόσμο να αντισταθεί στα χαράτσια που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, του Μαύρου Μετόπου, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας και του Καρατζαφέρη. Αλλά δεν φτάνει μόνο η αντίσταση στα χαράτσια, η οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι καθολική και ειδικά το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ δεν πρέπει να το πληρώσει κανένας. Πρέπει ο εργαζόμενος λαός να καταλάβει ότι το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του, μόνο δεινά μπορεί να φέρει στην εργατική λαϊκή οικογένεια και πρέπει να προσανατολιστεί ταξικά και πολιτικά και συνδικαλιστικά. Εμείς λέμε ότι η έξοδος από αυτή την κρίση μπορεί να προκύψει μόνο από αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπεριαλιστική λιγοσυμμαχία, αλλά με λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία. Τότε ο λαός, ο εργαζόμενος λαός, θα καρπώνεται τον πλούτο που παράγει και δεν θα τον καρπώνεται μια χούφτα μεγαλοκαπιταλιστές, οι οποίοι προσπαθώντας να διασωθούν από την καπιταλιστική κρίση που έχει πλήξει όλο τον πλανήτη βέβαια και όχι μόνο την Ελλάδα, και είναι παραμύθι ότι έχουμε κρίση χρέους, τότε αν ο εργαζόμενος λαός τα σκεφτεί όλα αυτά και απομακρυνθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τα κόμματα της πλουτοκρατίας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Καρατζαφέρη, Μπακογιάννη και όλους τους προθήμους, αλλά και από τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, και βγει στους δρόμους και αγωνιστεί στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μέρες ευημερίας. Πλέον έχουν τελειώσει τα παραμύθια περί της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σκληρού πυρήνα της, του ευρώ. Οι ίδιοι μεγαλοκαπιταλιστές με κεφαλής στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία και άλλες, το διακηρύσουν ότι θα στενέψει πλέον αυτός ο σκληρός πυρήνας και οι εργάτες έχουν μέλλον το οποίο είναι σκοτεινό αν δεν αντιπιτεθούν και δεν σηκώσουν το κεφάλι. Κάθε αγώνας όμως έχει και θυσίες. Δεν γίνεται να περιμένουμε από άλλους να μας σώσουν. Πρέπει οι ίδιοι να κινητοποιηθούμε, να βγούμε στους δρόμους με κάθε ευκαιρία και βεβαίως πάντα στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κύματος, μετά μακριά από κόμματα και συνδικάτα που υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας. Τι θα λέγατε στον κόσμο ώστε να τον παροτρύνετε να μην πληρώσει ειδικό τέλος? Ναι, σε ό,τι αφορά το χαράτσι που έρχεται μέσω της ΔΕΗ, το ΠΑΜΕ έχει κινητοποιηθεί, ήδη έχει φτιαχτεί και μια λαϊκή επιτροπή. Μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με το ΠΑΜΕ, να πληρώνουν μόνο το μέρος του λογαριασμού που αφορά τη ΔΕΗ και τα δημοτικά τέλη και όχι το χαράτσι, και στη συνέχεια, αν έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, μπορούμε να στείλουμε αυτό το λογαριασμό στη ΔΕΗ και βέβαια είμαστε και σε θέση και έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους και από τυχόν διακοπή ρεύματος. Πρώτον, για να την αποτρέψουμε αν ειδοποιηθούμε έγκαιρα, και δεύτερον, για να κάνουμε και την επανασύνδεση, γιατί έχουμε και τους τρόπους και τα μέσα να κάνουμε και την επανασύνδεση παράνομα για το αστικό κράτος, νομιμότατα για εμάς και τους εργαζόμενους. Όχι στα καράτσια!